κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη έκθεση τοπικών προϊόντων που διοργανώνουν ο Δήμος Ναυπλιαίων και ο ΔΟΠΑΤ εδώ στην πλατεία Φιλελλήνων, στο πλαίσιο του 8ου Mediterranean Yacht Show, τη μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικών επανδρομένων σκαφών αναψυχής στον κόσμο. Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των προϊόντων της αργολικής γης και των οικοτεχνιών σε συνδυασμό με τον φυσικοπολιτιστικό πλούτο της περιοχής μας αποτελούν βασικό στόχο της έκθεσης. Οι επισκέπτες οθούνται να γνωρίσουν τη γαστρονομική κληρονομιά της Αργολίδας και να στηρίξουν τους τοπικούς παραγωγούς και οικοτέχνες δοκιμάζοντας και αγοράζοντας φυσικά και αγνά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Με την προσπάθεια αυτή φιλοδοξούμε να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ παραγωγών επισκεπτών και να τονωθεί ο τουριστικός παλμός της περιοχής. Εδεσιμότατοι, παρακαλείστε να προβείτε στην τέλεση του μυστηρίου του αγιασμού. Ζωή χαρισάμενο. Μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις ξύφες συνετμήθησου το σώμα το Αγίον, υπαγαρινών αλλοπίστων, ως θερεέ Αναστάσιε, και πλήρης θείας χάριτος δειχθείς, θαυμάσιος εγένου της πίστης. Δια τούτων και ημίσω την μνήμη την σεπτήν, ενώ δε σε φημούμεν, χέρι σου νέο μάρτης του Χριστού, χέρι στο ημέτερον καύχημα και χέρις ότις πολέως Ναυπλίου, θουρός Θεό εν δόξω. Χριστέ ο Θεός και εσύ την δόξα να πέμπωμεν, σύ το ανάρξου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκαστης ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκαστης ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκαστης ευσεβέσιν κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριοι αντιπεριφερειάρχες, αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΤ, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε απόψε εδώ στην δεύτερη έκθεση τοπικών προϊόντων. Ο Δήμος Ναυπλιαίων, πάντα με την καθοδήγηση του Δημάρχου μας, του κ. Δημήτρη Κοστούρου, και ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού, Τουρισμού εμπνεύστηκε αυτήν εδώ την έκθεση που την ξεκινήσαμε πέρσι γιατί ο COVID δεν μας άφηνε νωρίτερα, με στόχο την ανάδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών των συνδημοτών μας. Η έμπνευσή μας ήταν οι άνθρωποι μας, οι συνάνθρωποι μας, οι συνδημότες μας. Θέλαμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αναδείξουν τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους και να δημιουργήσουν σχέσεις εμπορικές και όχι μόνο με όλους τους επισκέπτες και όλους αυτούς
τους ανθρώπους που αυτές τις μέρες βρίσκονται στην πόλη μας. Δεν είναι τυχαίο που αυτή την έκθεση την διοργανώνουμε στο πλαίσιο του Mediterranean Yacht Show. Καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή το Ναύπλιον βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κόσμου και από πλήθους και από ποιότητα. Να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΤ, πραγματικά, και τον Αντιπρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΤ για την στήριξή τους και τη συνεργασία τους, ώστε να επιτυγχάνουμε το στόχο. Να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ναυπλιαίων, τους συνεργάτες του Γραφείου του Δημάρχου, την Υπηρεσία Καθαριότητας. Να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του ΔΟΠΑΤ, να ευχαριστήσω τα κορίτσια, την Άννα και τη Σοφία που είναι στο γραφείο μου και καθημερινά δίνουν αγώνα για να γίνει όποια εκδήλωση και εδώ η διοργάνωση. Οι συμμετοχές φέτος είναι οι διπλάσεις από πέρσι και με αισιοδοξία το 2024 ξέρουμε ότι η έκθεση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Συγχρόνως όμως θέλουμε, στοχεύουμε και στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του τόπου μας με το ανθρώπινο δυναμικό, γι' αυτό και απόψε μετά από την τελετή των εγγενείων θα έχουμε τις χορευτικές ομάδες να μας δείξουν τις χορευτικές τους ικανότητες και τις 3 Μαΐου, την τελευταία βραδιά της έκθεσης, θα κλείσουμε με μια συναυλία με την Ελένη και τον Ανδριανό Τονόνι, πάλι ανθρώπους της καλλιτέχνης της πόλης μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιτυχία και καλές δουλειές σε όλους τους συμμετέχοντες. Σεβαστοί πατέρες, δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, πρόεδρε του Μαγειτηρίου, στελέχη της αυτοδιοίκησης, ο ιερέας πριν από λίγο έψαλε των καλών έργων προείσταστε. Και σήμερα έχουμε στον Ναύπλιο 2 καλά έργα. Το πρώτο το παγκόσμιο γεγονός με τα γιότ εδώ και το δεύτερο μικρότερης εμβέλειας θεωρητικά αυτή την έκθεση αγροτικών προϊόντων. Συγχαρητήρια Δήμαρχε για αυτή την προσπάθεια η οποία είναι σημαντική. Και αυτά τα δύο γεγονότα, τα καλά έργα, δένουν μεταξύ τους. Διότι τον τουρισμό δεν τον θέλουμε μόνο για το ξενοδοχείο. Όπου θα πάει εκεί θα τον κλειδώσουμε μέσα και ενδεχομένως θα φάει και προϊόντα τα οποία έρχονται κατεψυγμένα από το εξωτερικό. Το τοπικό προϊόν είναι πολύ σημαντικό, γιατί το τοπικό προϊόν είναι η ψυχή του κάθε τόπου. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες μας, τους βιοτέχνες, πρέπει να βρούμε τον τρόπο όλα αυτά τα προϊόντα να έρθουν σε επαφή με τους τουρίστες. 35 εκατομμύρια τουρίστες. Σκεφτείτε, τριπλασιάζεται και παραπάνω ο πληθυσμός της πατρίδος μας. Τι ανάγκες σε τρόφιμα έχουν όλοι αυτοί. Επομένως, συντονισμένη προσπάθεια όπως αυτή εδώ και άλλες περισσότερες, ώστε τα προϊόντα μας, την ψυχή του λαού μας, να τη γευθούν οι τουρίστες που έρχονται εδώ και συμφωνώ απολύτως με αυτά τα οποία είπε ο βουλευτής μας πριν από λίγο. Συγχαρητήρια Δήμαρχε για την εκδήλωση αυτή και για την άλλη, τη μεγάλη εκδήλωση, και να προσπαθήσουμε όλοι πάντοτε στους τουρίστες να προβάλλουμε τα τοπικά μας προϊόντα, διότι είναι κρίσιμο ζήτημα για τους αγρότες, για τους βιοτέχνες, για όλες αυτές εδώ τις γυναίκες και τους άνδρες οι οποίοι προσφέρουν τόσα πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερη έκθεση παραδοσιακών προϊόντων σήμερα στο Ναύπλιον. Μία εξαιρετική πρωτοβουλία του ΔΟΠΑΤ και του Δήμου να συνδυάσει την έκθεση του Mediterranean Yacht Show με την έκθεση παραδοσιακών προϊόντων. Πραγματικά είναι η προσπάθεια αυτή που πρέπει πλέον όλοι να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, να μπορέσουμε λοιπόν να προβάλλουμε και να προωθήσουμε τα σπουδαία παραδοσιακά προϊόντα του νομού μας, αλλά και όχι μόνο, να εντάξουμε τα παραδοσιακά προϊόντα στις τουριστικές επιχειρήσεις. Τουρισμός χωρίς αγροτικά προϊόντα, χωρίς πρωτογενή τομέα, δεν μπορεί να υπάρχει. Πλέον πρέπει να σταματήσει αυτό το συσκευασμένο προϊόν που έρχεται ενδεχομένως τα περισσότερα προϊόντα από το εξωτερικό. Έχουμε εξαιρετικά προϊόντα τα οποία μπορούν να προσδώσουν τεράστια υπεραξία και στον τουρισμό μας αλλά και στο εισόδημα της Αργολίδας. Επομένως, τερμά συγχαρητήρια. Εύχομαι αυτή η έκθεση να συνεχίσει να υπάρχει και γιατί όχι από του χρόνου, Μαρία, Δημήτρη, να τη συνδιοργανώνουμε μαζί με το επιμελητήριο. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Άγιοι Πατέρες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτές τις μέρες του χρόνου, κατά τη διάρκεια του Mediterranean Yacht Show και της Πρωτομαγιάς, το Ναύπλιο πνίγεται από τον κόσμο. Δεν θα υπήρχε καλύτερη περίοδος χρονικά για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο
ότι δεν υπάρχει μόνο η φυσική ομορφιά στο Δήμο αυτό. Ο πραγματικός πλούτος είναι οι άνθρωποι του και τα προϊόντα. Και αυτό κάνουμε με την περσινή πρωτοβουλία του Δημοτικού Οργανισμού που ξεκίνησε την έκθεση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη συνεχίζουμε φέτος. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του τόπου μας σε όλο τον κόσμο, γιατί μιλάμε για πάνω από 30 χώρες, εκπρόσωποι που βρίσκονται εδώ, χιλιάδες Ελλήνων επισκεπτών που θα περάσουν για να δουν αυτό το υπέροχο θέαμα με τα σκάφη και θα καταλήξουν στην έκθεση και εδώ θα έχουν τη χαρά να απολαύσουν προϊόντα, να δουν τα προϊόντα, να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους και οι ανθρώπους μας να έρθουν, και οι άνθρωποι μας να έρθουν σε επαφή με αυτούς και φυσικά να τους δείξουμε και τα έθη και τα έθιμα της περιοχής μας. Συγχαρητήρια σε όσους, και είναι πολλοί αυτοί, οι οποίοι βοηθούν για να γίνει η έκθεση, στους συμμετέχοντες, στους συλλόγους, στους χορευτικούς που μας βοηθούν με την παρουσία τους και σε όλους εσάς και στα μέσα φυσικά, τα οποία αυτό που κάνουν είναι να προωθούν το μήνυμα ότι ζούμε σε μία σκανδαλωδώς ευνοημένη από τον μεγαλοδύναμο περιοχή, στον Ναύπλιο. Η δεύτερη έκθεση λοιπόν τοπικών προϊόντων φέτος, ο ΔΟΠΑΤ και ο Δήμος Ναυπλίου, μια ωραία κίνηση, θεωρώ πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή την έκθεση, η οποία έχει επιτυχία από ό,τι φαίνεται, πριν ακόμη γίνουν τα εγκαίνια, προωθεί τα τοπικά προϊόντα και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα γίνει θεσμός για την πόλη μας. Ωραία, πολύ ωραία είναι. Έχει περιθώριο βελτίωσης βέβαια από θέμα διοργάνωσης, αλλά είναι όλα πολύ ωραία μέχρι ώρας. Έχουμε σάλτσες και μαρμελάδες, είμαστε στην αρχαία Επίδαυρο. Είμαστε αγρόκτημα, παράγουμε την πρώτη ύλη για τα προϊόντα μας και τα μεταποιούμε στο εργαστήριό μας. Πολύ ωραία, μπράβο σας και ισανότερα, μπράβο σας. Πολύ ωραίο κόσμο. Εσείς μια χαρά. Προϊόντα. Έχουμε προϊόντα την Αρκαδία, τη Μεγαλόπολη, έχουμε μέλι πορτοκαλιάς, μέλι δέντρο, δρύς, έχουμε το έλαιο, το βανίλια, ανθέων και κουμαριά. Κεραλιφές και τα κεράκια μας, τα πάντα όλα. Είναι μερικά μέλια όπως η κουμαριά που δεν έχει πολλά ζάχαρη, είναι καλό για τους διαβητικούς. Όπως έχουμε και έλαιο, το βανίλια και όπως είναι και το δέντρο που είναι από τα καλύτερα μέλια τώρα τελευταία. Άρχισε γλώσσα, μ' άρχισε τραγούδια να ραβιάσεις και την καλή.